Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σλαμ. Ελπίζω να μου είστε καλά εσείς από το σπίτι, να είστε καλά εσείς εδώ και να είναι καλά και οι τρεις μας παίκτες, οι οποίοι σήμερα θα βάλουν τα δυνατά τους για να δούμε ποιος θα φτάσει στο τελικό. Η Έλενα, 300 ευρώ δικά σου, ο Γιάννης, Πανιωνάρα και η Λία, ένα λουλούδι πραγματικό. Έλενα, 300 ευρώ από το πρώτο σλαμ ήδη είναι δικά σου. Ναι. Και πάμε σήμερα να διεκδικήσουμε τα επόμενα 1000. Μακάρι. Θέλω να μου πεις αν έχεις σκεφτεί, αν έχεις αρχίσει να οργανώνεις το ταξίδι σου, γιατί μου είπες ότι με αυτά τα χρήματα θα πας Λονδίνο. Θα πάτε και θα ζήσετε στο Λονδίνο. Και θα ζήσουμε, ναι. Για να θυμηθεί και ο κόσμος που δεν μας ξέρει, έχεις ένα φούρνο οικογενειακό. Ναι. Στον οποίο μόνο το διαχειρίζεσαι ή ζυμώνεις, φτιάχνεις, ψήνεις? Δεν ζυμώνω, γιατί δεν παράγει ο φούρνος. Αχα. Τον διαχειρίζομαι κυρίως και δουλεύω εκεί. Η πιο ωραία τάκα που έχεις ακούσει όταν έρχεται κάποιος να ψωνίσει, γιατί είσαι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Ποια είναι, σου λένε κάτι? Το κλασικό. Ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας. Α! Διαθέτεις ένα blog. Στο συγκεκριμένο blog ανεβάζεις πράγματα που έχουν να κάνουν με μαγειρική, με κουζίνα, που αφορούν το φούρνο, ταξίδια. Πες μας λίγο. Το blog ανεβάζω μόνο ταξίδια. Mm-hmm. Είναι μόνο ταξιδιωτικό. Του εξωτερικού και όλα τα ταξίδια. Στα social media ασχολούμαι πιο πολύ με το φαγητό και τις εξόδους και εστιατόρια και τέτοια πράγματα. Δηλαδή πόσες φορές τη μέρα, πόσα post κάνεις στο Instagram? Όχι πάνω από ένα την ημέρα. Ένα στις δύο μέρες συνήθως. Λίγο και καλό. Λίγο και καλό. Όπως ακριβώς και στο slam, πας σιγά σιγά με στρατηγική συγκεντρωμένη. Γιάννη, δεν θα περάσει εύκολα. Δεν πιστεύω να πιστεύεις. Να πιστεύεις κάτι τέτοιο, ότι θα είναι εύκολη η σημερινή σου αποστολή? Το ξέρω. Ανάμεσα σε δύο κούκλες. Το ξέρω, θα προσπαθήσω πάντως. Ο Γιάννης λοιπόν ασχολείται με το παγωτό και σε ένας που λένε ζαχαροπλάστη, ήταν ο πατέρας σου? Όχι, απλώς έτσι προέκυψε το παγωτό. Ξεκίνησα να πάω ένα καλοκαιράκι να βγάλω κάποια λεφτά για να πάω μικρός, να πάω διακοπές. Και μείναμε 4 χρόνια. Όλα τα ωραία πράγματα κάπως έτσι τυχαία ξεκινάνε. Τώρα τρως παγωτά. Βέβαια. Τώρα θα έχω πίσω στο φορτηγό και ούτε καν μου έρχεται. Τώρα γυμναστική βλέπω. Ο δικέφαλος καλά κρατεί, ο ώμος. Λίγο τραξιματάκι. Τώρα το χειμώνα που δουλεύουμε λιγότερες μέρες. Στο άλσος και όλα καλά. Λίγο τρεξιματάκι στο άλσος, καθόλου με τις μηχανές. Γιατί είναι η μεγάλη σου αδυναμία, μαθαίνω. Έτσι ακριβώς. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Ποιο είναι το πιο μακρινό ταξίδι που έχεις κάνει με τη μηχανή? Έχω φτάσει μέχρι Λιτόχωρο. Λιτόχωρο πάνω στα μέρη μου, στην Κατερίνη, εκεί πέρα. Μάλιστα. Λία μου, καλώς ήρθες στο σλαμ. Βρήκα. Είσαι και εσύ μια κούκλα, θα μπορούσα να σε σκεφτώ. Θα μπορούσα να σκεφτώ για σένα κάτι σαν λουλούδι να σε βάλω στο μυαλό μου. Γιατί είσαι και του επαγγέλματος, οπότε από λουλούδια ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τα ξέρω, όχι πάρα πολύ καλά, καλά, εντάξει. Είσαι γεωπόνος, εργάζεσαι πάνω στο αντικείμενο σου. Σε ένα φυτώριο. Στην περιοχή μου, στο Μαραθώνα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι? Ο ήλιος. Ηλίανθος. Και πες μας και ένα μυστικό, γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δυστυχώς θέλω τόσο πολύ να τα φροντίσω, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει τελευταία στιγμή και δεν τα καταφέρνω. Δεν υπάρχει μυστικό. Είναι καλό πότισμα όταν πρέπει να μην ξεραθούν και όχι πολύ πότισμα να μην σαπίσουν. Αυτό. Αυτό που λένε να τους μιλάς. Εντάξει το. Εξαρτάται. Μίλα τους, δεν ξέρω. Είναι ενέργεια, αλλά εντάξει, δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Μαζεύεστε με τους φίλους σου λοιπόν τα βραδάκια στο σπίτι και κάνετε game nights. Ναι, ναι, ναι. Και κερδίζεις. Τραπέζια, χαρτιά, όλα. Τα οργανώνεις και όλες αυτά τα βράδια? Συνήθως τα οργανώνει μια φίλη μου πιο πολύ. Καλύτερα. Που το θέλει πιο πολύ, της αρέσει. Και πάω και τα βρίσκω έτοιμα. Και τα μαζεύει κιόλας μετά, έτσι, τα βλέπει, τα καθαρίζει, οπότε έχεις το κεφαλάκι σου ίσο. Εδώ δεν έχουμε τέτοια. Εδώ έχουμε ωραία πράγματα. Εδώ ο πιο γρήγορος, ο πιο τυχερός και ο πιο ικανός παίκτης είναι αυτός που θα πάει στο τελικό και θα διεκδικήσει 1000 ευρώ. Ο παίκτης θα πάει στο τελικό, εμείς θα πάμε στον πρώτο γύρο. Έλενα, Γιάννη και Λία.
Όλοι μαζί θα υποδεχτούμε και θα καλωσορίσουμε τον πίνακα του Σλαμ. Να, ο πίνακας του Σλαμ, ο οποίος περιμένει να γεμίσει γράμματα, τα οποία εσείς θα βρείτε μετά από μία δική μου ερώτηση. Να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι, γιατί το Σλαμ κρύβει μερικές παγίδες στις ερωτήσεις του. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Έμεινα σε αυτόν ή τον κρύβω στο μανίκι μου. Ένα γράμμα, δύο φορές. Λία. Σίγμα. Σίγμα είναι... Άσος. Ο Άσος πάρει και τραγούδι, το θυμάσαι. Και μείνα στον Άσο. Όχι στον Άσο το όνομα. Και μείνα εδώ, ξέρω το άλλο. Α, εσύ ξέρεις το του Ρόγκου. Πάμε στον πίνακα όμως να δούμε πόσα είναι τα σίγμα εκεί για σένα, Λία μου. Ένα το σίγμα, δύο λέξεις, τρία και εννιά. Με ποια λέξη θες να παίξουμε? Με την τρία. Διακριτικό σήμα αριστοκρατών. Τέλος χρόνου, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Μπορεί στην συνέχεια, επειδή θα συμπληρωθούν και άλλα γράμματα στη λέξη, να γίνει λίγο πιο εύκολο και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να αποκτήσουμε τους πόντους που βρίσκονται πίσω από αυτή τη λέξη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε αυτή την κατεύθυνση του σχολείου ανήκουν τα μαθηματικά. Το τελευταίο σύμφωνο. Λία. Ήτα. Σύμφωνο, Έλενα. Κάπα. Κάπα είναι η θετική. Θετική, πες τις άλλες δύο, θυμάσαι. Τεχνολογική και θεωρητική. Σωστά, εσύ πού πήγες? Θεωρητική. Θεωρητική. Θεωρητικά και πρακτικά πάμε στον πίνακα. Ένα το κάπα, τρία και οκτώ οι λέξεις που μπορούμε να παίξουμε, Έλενα. Οκτώ. Για οκτώ πόντους, είδος του το νεκταρίνι. Πορτοκάλι. Όχι, η λέξη γίνεται γκρι. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποιο γράμμα παίρνει μέρος, όσο και το σίγμα, στη συνάντηση κορυφής? Λία. Το νι. Όχι. Έλα, Γιάννη. Το ήτα. Το ήτα, πολύ σωστά, Γιάννη μου. Πάμε να δούμε με ποια λέξη θες να παίξουμε. Δύο στον πίνακα μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στο 3, στο 10 και στο 11. Στο 11. Νούμερο για τηλεφωνικά παράσιτα. Τέλος χρόνου, η λέξη γίνεται γκρι, δεν μου ξεκίνησατε καλά, μου τα πάτε καλά με τα γράμματα, λίγο στον πίνακα, σας έχει τρομάξει? Καλώς είναι. Yeah. Πόντους δίνει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση μουσικής. Διπλό σύμφωνο σε σκοτσέζικο μουσικό όργανο. Λία. Δέλτα. Όχι. Τέλειο αυτό το μουσικό όργανο, Γιάννη. Χι. Όχι. Έλενα. Πι. Πι, πολύ σωστά είναι το πι. Είναι τώρα αυτό το μουσικό όργανο, περίμενε. Να το τονίσω κι εγώ λίγο σωστά, δεν το ξέρω, το ξέρεις? Πίπιζα, ναι, το ξέρω. Α, το ξέρεις, Πάμε στον πίνακα να δούμε τα πι. Ένα το πι, μία και η λέξη με τον αριθμό 1, Έλενα. Είναι χοιρινή ή μουσχαρίσια? Μπριζόλα. Μπριζόλα, σωστά, 8 πόντι για σένα. Έτσι λοιπόν, στην αρχή του πρώτου γύρου η Έλενα έχει περάσει μπροστά με 8 πόντους, ο Γιάννης και η Λία, οι σημερινοί δύο νέοι παίκτες μας δεν έχουν κάνει ακόμα την αρχή. Έχουμε ακόμα, ξέρετε πόσο. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δήλωσε συμμετοχή στο 212-212-5260 ή www.alphatv.gr/slam. Κάνε slam και κέρδισε. Δεν λείψαμε πολύ, γιατί δεν θέλαμε να αφήσουμε σε αγωνία ούτε την Έλληνα, τον Γιάννη και τη Λία, αλλά ούτε και εσάς, που μπορεί και εσείς να σλαμάρετε από το σπίτι, προσπαθώντας να βρείτε ποιες είναι οι λέξεις που ψάχνουμε στον πίνακα, τα γράμματα και ούτω καθεξής. Ο Γιάννης λοιπόν είναι η ψυχή της παρέας, έτσι αυτοσυστήθηκες. Έτσι λέμε. Έτσι λένε οι άλλοι, εσύ. Οι άλλοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τους φτιάχνεις το κέφι, τους φτιάχνεις τη διάθεση, τους ανεβάζεις. Τους ανεβάζω όταν τους βλέπω και είναι down και την ίδια απέτηση έχω και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο όταν είμαι εγώ down. Το κάνουν οι άλλοι? Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Και άμα δεν το κάνουν, τι κάνεις μετά? Δεν το ξέρω. Φεύγεις μια και έξω. Πάω να πνίξω τον καημό μου αλλού. Λία.
Λία που είναι κορίτσι των λουλουδιών, αλλά τη αρέσουν και παραδοσιακή ελληνική χορή. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου? Ο Ικαριώτικο. Δύσκολο, Βρελία μου. Όχι, είναι πολύ εύκολο. Εύκολο είναι, θα μου δείξει λίγο μετά Ικαριώτικο, γιατί τον έχω καημό να τον μάθω. Έχει πάει στην Ικαρία? Ναι, πήγα φέτο. Συγκλονιστικά, μοναδικά. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλα πανηγύρια, φανταστικά. Χόρεψες? Βέβαια. Και η Έλενα, η τρίτη μας παίκτρια, που είναι για δεύτερο σλάμ εδώ. Η οποία τι μουσική ακούσε, Έλενα? Κυρίως ξένη. Ποια είναι η αγαπημένη σου καλλιτέχνης? Κυρίως ροκ ακούω και πιο παλιό. Όπως? Όπως Guns N' Roses, τόσο παλιά. Του 80, του 90 ίσως. Πάμε να συνεχίσουμε τον πρώτο μας γύρο με την επόμενη ερώτηση. Πρώτο σύμφωνο από τον πρώτο άντρα. Έλενα. Δέλτα. Είναι ο Αδάμ, πολύ σωστά Έλενα, ο Αδάμ και η Εύα. Πάμε στον πίνακα, να δούμε πόσα τα δέλτα εκεί. Δύο τα δέλτα, τέσσερις λέξεις. Δύο, τέσσερα, οκτώ και έντεκα. Με ποια λέξη θες να παίξουμε? Το τέσσερα. Χιονιού, αλλά και βρώμης. Νυφάδα. Σωστά, έξι πόντια ακόμη για σένα. Τρως βρώμη, είσαι της υγιεινής διατροφής. Επόμενη ερώτηση αφορά την κουζίνα. Ποιο φωνή εν του αυγολέμονου δεν μπαίνει στην κοτόσουπα? Λία. Το Β. Όχι. Έλενα, φωνή εν. Έψιλον, πολύ σωστά. Φωνή εν ήταν Λία. Το πάτησες γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα έψιλον εκεί για σένα, Έλενα. 4 τα έψιλον, 6, 7, 9 και 11 οι λέξεις. Ακούω. Το 6. Χώρος για τα βρωμαχίες. Αρένα. Ακόμα 5 πόντι για σένα. Έβγαζε 19. Γιάννη, Λία, τι συμβαίνει εκεί? Την αφήνεται να φύγει μπροστά και μετά θέλει πολύ τρέξιμο. Εσύ τρέχεις λίγο στο άλσος, αλλά και εδώ θέλει λίγο τρέξιμο. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν πολλά στο μουσείο της Madame Tussauds. Το σύμφωνο που λείπει, βλέπετε τη λέξη χωρίς το σύμφωνο που ψάχνουμε, Λία. Μη. Υπάρχουν πολλά. Ομοιώματα. Ομοιώματα, έχεις πάει? Κέρινα, όχι. Και εγώ δεν. Α, εγώ έχω πάει τώρα που το λες. Θα πάω και στον πίνακα. Ένα το μη, δύο λέξεις, τρία και επτά. Με την εφτά. Ο Πινόκιο, αλλά και ο Άβουλος. Τέλος χρόνου, δυστυχώς, Λία μου. Αλλά δεν έχουμε βρει τι είναι ο Πινόκιο αλλά και ο Άβουλος. Έχουμε πάρει όμως τους πρώτους 5 πόντους στον πρώτο γύρο από τη συμπλήρωση της λέξης 0. Το νούμερο για τηλεφωνικά παράσιτα έχει υποθεί ο ορισμός πριν. Είναι αυτό που λέμε δεν σε ακούω, παρέ το 0. Mm-hmm. Και οι 5 αυτοί πόντοι έρχονται σε σένα. Οπότε να ένας λόγος να χαμογελάσεις. Να ένας λόγος να αισθανθείς όμορφα, να ένας λόγος να μπεις δυναμικά και να δηλώσεις την παρουσία σου στον πρώτο γύρο. Ο Γιάννης, ο άντρας παρέας, ακόμα το σκέφτεται, αλλά έχεις ευκαιρίες πολλές. Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε και προσπαθώ κι εγώ. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν χαίρομαι πολύ, στα σύννεφα, μεσαίο γράμμα στη λέξη που συμπληρώνει την έκφραση. Γιάννη. Ταφ. Τι κάνεις όταν χαίρεσαι πολύ? Πετάω. Πετάς? Πετάω. Έτσι να πετάς πάντα και να χαίρεσαι πολύ. Πάμε στον πίνακα να πετάξουμε. Από πάνω μας το 0, 5 και 7, 1 το ταφ. Με ποια λέξη θες να παίξουμε? Με το 5. Κόκερ, διάσημος μουσικός. Τέλος χρόνου, χάσαμε και την ευκαιρία να πάρουμε τους πρώτους πόντους για σένα, Γιάννη, στον πρώτο γύρο. Δεν έχει καμία σημασία. Θέατρο πάμε. Βλέπετε θέατρο? Ναι. Τι βλέπεις, Ελένα? Στο Εθνικό πηγαίνω συνήθως. Πήγαινα. Α, βλέπεις παραστάσεις του Εθνικού? Ναι, και στην Αγγλία πηγαίνω πιο πολύ. Γιάννη, Λία, εσείς παραστάσεις εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Αλλά λίγες, όχι πολλές. Τι σ' αρέσει να βλέπεις? Κομμωδίες. Επιθεωρήσεις? Ναι, επιθεωρήσεις. Για να σε δω. Ένα ντου. Πες κι εσύ. Το πρώτο φωνή είναι της λέξης που λείπει σε ατάκα επιθεώρησης. Λία. Γιώτα. Σωστά, την ξέρεις την ατάκα. Πες και σε Σύση, και το λέει. Του Μάρκου Ζεβερλή. Στην επιθεώρηση γελών λαβέ. Πάμε να δούμε
στον πίνακα πόσα γιώτα θα βρούμε. 4 τα γιώτα, 2, 3, 7 και 8. Με την 8. Είδος του το νεκταρίνι. Ροδάκι. Πάρα πολύ σωστά. 8 πόντι έρχονται σε σένα. Και φτάνει στους 13, μειώνει τη διαφορά από την Έλενα που βρίσκεται στην πρώτη θέση και θέτεις μια καλή υποψηφιότητα για να πάμε μαζί στο δεύτερο γύρο. Συνεχίζουμε. Τρίτο γράμμα σε εργαλείο που σκάβει και κουτσομπολεύει. Γιάννη. Αλφα. Όχι. Έλενα. Ύψιλον. Ύψιλον, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά. Με το κουτσομπολιό εννοώ. Καμία. Πάμε στο πίνακα να δούμε το φτιάρι, το ύψιλον. Μία φορά, μία και η λέξη, λέξη με τον αριθμό 12, Έλενα. Το τρώει το άλογο. Άχυρα. Σωστά και με τρόμαξε, λέω, θα το πει. Πήγε το μυαλό σου στο σανό και λίγο κόλλησες. Ναι. Γιατί το ίδιο έπαθα κι εγώ. 5 πόντι για σένα και φτάνει στους 24. Ποιο είναι το δεύτερο γράμμα του δεύτερου συνθετικού στην υδατοσφαίριση? Λία. Τι. Πολύ σωστά, υδατοσφαίριση, το δεύτερο γράμμα του δεύτερου συνθετικού. Γιάννη στο πατέ, δειλά. Πάμε στον πίνακα. Ένα το φι, δύο λέξεις για σένα, Λία μου. Με την 9. Οδηγεί λιμουζίνα. Σοφέρ. 5 πόντι για σένα. Και φτάνει στους 18, πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλή. Έχεις βρει και το συγχρονισμό σου με τον μπάζερ. Για πρώτο σλάμ πετάς. Το φοβόμουν αυτό, ότι θα βρω το συγχρονισμό. Ό,τι φοβάσαι όμως, τι πρέπει να το κάνεις, να το ξεπερνάς. Γιάννη μου, αν είχα καμπανάκι θα το χτυπούσα τώρα. Διότι αυτή τη στιγμή οι λέξεις που παραμένουν κρυμμένες στον πίνακα μπορούν να σε φέρουν στο δεύτερο γύρο. Μπορείς δηλαδή να σλαμάρεις, να αποκαλύψεις ποιες είναι αυτές οι λέξεις. Στις περισσότερες έχουν ακουστεί και οι ορισμοί και να πάρεις 31 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσεις και στο δεύτερο γύρο. Τολμάς να ρισκάρεις? Θα ρισκάρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Α, θέλεις! Πάτα το! Μπράβο, Γιάννη! Γιάννη μου, πάμε μαζί. 5 οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα, 31 πόντους θα σου φέρουνε. Με ποια θες να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσω με το 10. Το 10. Οροφή. Οροφή, λέει ο Γιάννης, ήταν μια λέξη που δεν είχαμε ακούσει στον ορισμό, δεν ξαναπαίξαμε για αυτήν καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου. Πάμε να δούμε λοιπόν αν στον αριθμό 10 είναι η λέξη οροφή. Σωστά, το ταβάνι αλλιώς. Με ποια συνεχίζουμε? Με το 3 να πω. Τη λέξη στον αριθμό 3. Νικόσιμο. Θυμάσαι τον ορισμό? Τον έχουμε δώσει, έχει ακουστεί. Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Το νικόσιμο τι είναι? Το σήμα της νίκης. Μάλλον. Άλλο κάτι που πάει το μυαλό σου θα μπορούσε να είναι εκεί? Πάμε λοιπόν, Γιάννη μου, να δούμε αν η λέξη στον αριθμό 3 είναι η λέξη νικόσιμο. Δυστυχώς ήταν η λέξη οικόσιμο, διακριτικό σήμα αριστοκρατών. Αυτός ήταν ο ορισμός. Είχε υποθεί, αλλά δεν το συγκράτησες. Όχι. Γι' αυτό λέω εγώ να συγκρατείτε και τους ορισμούς. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες λέξεις που δεν έχουν αποκαλυφθεί στον πίνακα. Στη λέξη με τον αριθμό 2... ήταν η λέξη ρόδινο, αλλιώς το τριανταφυλλί χρώμα. Στη λέξη με τον αριθμό 5, Τζο Κόκερ, διάσημος μουσικός. Και στη λέξη με τον αριθμό 7, που παίξαμε για αυτήν και δεν τη βρήκαμε, ήταν η Μαριονέτα, ο Πινόκιο, αλλά και ο Άβουλος. Οι πόντοι αυτοί που δεν κατάφερες να πάρεις, πάνε εξίσου στην Έλενα και στη Λία. Άρα λοιπόν η Έλενα περνάει μπροστά με 50, η Λία λίγο πιο πίσω με 44. Κάνουμε το δεύτερο γύρο φιλικό και γυναικείο. Έλα εδώ να σου δώσω ένα φιλί, ένα ωραίο φιλί. Μην το βγάζεις, έλα με αυτό. Έλα. Ο Γιάννης μας αποχαιρετά. Θα πάρεις τη μηχανή.
πάγωσα σε κάποιες ερωτήσεις. Κάποιες εσείς ήξερα, δεν μπορούσα να συγχρονίσω το χέρι μου με τον μπάζερ. Θέλω το επόμενο ταξίδι που θα πας με τις μηχανές και τους φίλους σου να είναι προς τα... προς τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει Θεσσαλονίκη. Δεν ποτέ. Έχω πάει. Και το έχω δηλαδή. Στόχο. Το έχω στόχο να πάω. Το έχω πει στα παιδιά και αναμένω. Να πάτε και να φάτε και τριγωνάκια και κουλουράκια και μπουγατσούλες και τα πάντα όλα. Όλα τα καλά εδέσματα και. Και να, λίγο να γνωρίσω και την κουλτούρα την ωραία εκεί. Έτσι. Γιατί είναι όλοι. Και δεν μου φέρεις και λίγο παγωτό. Όχι. Με αυτά και με αυτά. Επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσεσαι, και εγώ επιφυλάσσομαι. Ο Γιάννης λοιπόν φεύγει, αλλά η Έλενα Κιλία είναι εδώ για να πάνε στο δεύτερο γύρο για να δούμε ποια από τις δύο θα φτάσει στο σημερινό τελικό και θα κάνει δικά της 1000 ευρώ. Εδώ είμαστε, δεν σας αφήσαμε να πάρετε καθόλου ανάσα γιατί επιστρέψαμε δυναμικά και με ένα μεγάλο χαμόγελο από τα δύο μας κορίτσια γιατί είναι έτοιμες να βάλουν τα δυνατά τους, να κερδίσουν τους πόντους στο δεύτερο γύρο και να δούμε ποια θα πάει στο σημερινό τελικό. Η Λία και η Έλενα, η Έλενα και η Λία, η Λία είναι πρώτη φορά μαζί μας. Παίζεις μπάσκετ? Όχι, έπαιζα πριν χρόνια. Πόσα χρόνια πριν? 15, 10, 15, όταν πήγαινα γυμνάσιο. Σε ποια ομάδα έπαιζες? Του χωριού, αναγέννηση γραμματικού. Εκεί στο γραμματικό. Mm. Και μετά πώς σταμάτησες, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα, γυμνάζει όλο το σώμα. Γιατί μετά πέσαν πολλά. Φροντιστήρια, αγγλικά, γερμανικά, είχα πολλά, δεν προλάβαινα. Πας γυμναστήριο όμως, κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει. Όποτε μπορούμε. Έτσι. Όχι και μανιακά. Όχι γυμναστήριο, μας κάνει γυμνάστρια. Σε σπίτι, με όργανα και τέτοια, γιατί αλλιώς. Εσύ, Έλενα μου, ασχολείσαι, κάνεις κάτι, αθλείσαι, σου αρέσει κάποιο είδος? Γυμναστήριο πηγαίνω και κάνω πιλάτες. Ωραίο το πιλάτες. Πολύ. Πολύ ωραίο το πιλάτες. Πολύ. Άλλο σου αρέσει κάποιο σπορ, κάποιο χόμπι? Ναι, χόμπι, πηγαίνω πολύ κινηματογράφο. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Τώρα ασχολούμαι με τη μετακόμιση, οπότε τα υπόλοιπα έχουν μπει στην άκρη. Μετακόμιση πού? Μετακόμιση, αλλά το σπίτι, επειδή φεύγει φαντάρο στο αγόρι και. Α, θα πάρει ένα πιο μικρό ή πιο μεγάλο να χωράει και φίλες? Θα πάω με συγκάτοικο. Θα πας με συγκάτοικο και πώς το βλέπει αυτό ο Γιώργος? Δεν πειράζει, γιατί είναι εξαδερφός μου. Α, εντάξει, έτσι θα κοιμάται ήσυχος εκεί στη Θήβα, γιατί με τρόμαξες και εμένα. Λέω τώρα, φαντάρος ο Γιώργος. Και εσύ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, με την Έλενα και τη Λία είμαστε εδώ για να πάμε στο δεύτερο μας γύρο και φυσικά δεν μπορούμε να πάμε στο δεύτερο γύρο χωρίς να υποδεχτούμε, αγαπημένα μου κορίτσια, τον πίνακα. Τους κανόνες και τη διαδικασία νομίζω ότι τη γνωρίζετε. Καλή επιτυχία και στις δύο. Να είστε συγκεντρωμένες. Η ταχύτητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και πάμε στην πρώτη μας ερώτηση. Μεσαίο γράμμα στα αρχικά της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλείου Κρήτης. Έλα, Λία. Φι. Φι, γιατί το λέει διστακτικά. Σωστά είναι ο Φι. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα Φι εκεί, Λία μου. Δύο τα Φι, δύο και οι λέξεις. 6 και 7. Με ποια θες να παίξουμε? Ας πούμε την 7. Απόκτηση γνώσεων. Αφομοίωση. Μπράβο το κορίτσι, 9 πόντους σου δίνει η αφομοίωση. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το όνομα του πατέρα της γεωμετρίας που θυμίζει και υπουργό. Φωνήεν που υπάρχει δύο φορές. Έλενα. Εψιλόν. Εψιλόν είναι ο... Ευκλήδης. Ο Ευκλήδης θυμίζει τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τον ξέρεις, ε? Όλοι τον ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει να το μάθουμε για τα καλά. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα έψιλον εκεί για σένα. 2 τα έψιλον, 4 και 10 οι λέξεις που μπορούμε να παίξουμε. Τι 4. Μεγαρύφαλα στα νυχτερινά μαγαζιά. Παρτέρι. Αν το μετρούσε καλύτερα δεν βγαίνουν ακριβώς τα γράμματα στο παρτέρι. Τέλος χρόνου, λάθος η λέξη, έγινε γκρι. Θυμηθείτε τον ορισμό, μην την πατήσουμε σαν το Γιάννη. Αν αποφασίσετε να κάνετε σλαμ, πρέπει χωρίς τη δική μου βοήθεια να αποκαλύψετε ποιες είναι οι κρυμμένες λέξεις στον πίνακα και φυσικά να πάρετε τους αντίστοιχους πόντους. Ρήμα που χρησιμοποιείς όταν λες αντίο. Δεύτερο σύμφωνο. Λία. Χι. Χι, τι κάνεις όταν λες αντίο? Αποχαιρετώ. Το κάνεις συχνά στη ζωή σου? Εντάξει, όταν φεύγω
Όταν Όχι πρέπει. Πολύ συχνά, όταν πρέπει. Όταν πρέπει, πρέπει να φεύγουμε. Συμφωνώ. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα χ εκεί για σένα. Ένα το χ, δύο οι λέξεις. Ένα και έντεκα. Σ' ακούω. Ας πούμε την ένα. Είναι ο ύπνος με εφιάλτες. Ανήσυχος. Οκτώ πόντι για σένα, σωστά. Φτάνει στους 17 πόντους. Η Έλενα ακόμα δεν έχει κάνει την αρχή. Μπορεί αυτή να είναι η αρχή. Η επόμενη ερώτηση δηλαδή, Έλενα μου. Με ποιο γράμμα η πάστα γίνεται κόμωση? Λία. Με το ρο. Με το ρο γίνεται ράστα. Είναι και της μόδας τελευταία. Το είδαμε πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα ρο για σένα εκεί. Ένα το ρο, μία και η λέξη, 12 τα δευτερόλεπτα. Με γαρίφαλα στα νυχτερινά μαγαζιά. Πανέρι. Ακόμη 6 πόντι. Πας λίγο κανένα μπουζουκάκι. Βέβαια. Ποιος αρέσει πιο πολύ? Πολλά. Φέτος, πέρυσι βασικά, γιατί φέτος τώρα δεν έχω πάει ακόμα. Μ' άρεσαν πολλά. Όπως? Μ' άρεσαν οι μέλισσες, μ' άρεσε ο αργυρός, μ' άρεσε ο σχοινάς. Σ' άρεσαν όλα, πήγες παντού. Μ' αρέσεις, ρε Λία, μπράβο, σε ζηλεύω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι ερώτηση μουσικής, κορίτσια μου. Φεύγει από το κουτί και προκύπτει μουσικό όργανο. Λία. Το κάπα. Το κάπα γίνεται ούτη μουσικό όργανο βυζαντινής προέλευσης που μοιάζει με λαούτο και πολύ ωραίο ήχο βγάζει, έχω να προσθέσω εγώ. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα είναι τα κάπα εκεί. Ένα το κάπα, μία η λέξη. Δένει σε μαρίνες. Σκάφος. Ακόμη 6 πόντι. Έλενα μου, την έχεις αφήσει και έχει φύγει αρκετά. 29 πόντους. Έχει η Λία, εσύ ακόμα δεν έχεις ξεκινήσει. Ναι. Τι έγινε, χάσαμε την επαφή μας με το... Χάσαμε λίγο. Βρες το σύντομα, βρες το γρήγορα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στην τηλεόραση γίνεται μάχη για αυτήν. Δεύτερο και τελευταίο φωνήεν. Λία. Εψιλόν. Όχι. Ήτα. Σωστά, στη λέξη τηλεθέαση, τη λέμε τώρα, είναι το δεύτερο και το τελευταίο φωνήν που είναι ίδιο, είναι το ήτα. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα τα ήτα. Ένα το ήτα, δύο οι λέξεις, τρία και έντεκα. Με ποια λέξη, Έλενα, θέλεις να παίξουμε και σκέψου καλά, γιατί τώρα ένα λάθος μπορεί να σου στερήσει πόντους τους οποίους τους χρειάζεσαι. Έντεκα. Εντυπωσιακή των αλόγων. Ηχέτη. Τι τρώνε τα άλογα άχυρο σε σένα. Εντυπωσιακή των αλόγων ηχέτη σε σένα. Να πάρεις ένα λογάκι. Σου δίνει 5 πόντους λοιπόν η χέτη του αλόγου και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μοναδικό φωνήεν σε παλιούς σκανδιναβούς πολεμιστές. Έλενα. Γιώτα. Γιώτα είναι... Βίκινγκ. Κατάφεραν να εξαπλωθούν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη οι Βίκινγκ. Σε σένα αρέσουν και αυτά. Δεν θα μπορούσες να μην το βρεις. Έτσι με ένα χαμόγελο. Έχω ώρα να σε δω να χαμογελάσεις και αγχώνομαι. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα γιώτα. Ένα το γιώτα, τρεις όμως οι λέξεις, 2, 10 και 12. Το 2. Τέτοιος θεός, ο Δίας. Ολύμπιος. Σωστά, 8 πόντι έρχονται σε σένα. Και όλα ανατρέπονται, όλα αλλάζουν, όλα εξελίσσονται διαφορετικά και ένα γράμμα μπορεί όντως να κάνει τη διαφορά. Ο πιο γνωστός Χ. Δεύτερο φωνήεν. Λία. Ωμέγα. Είναι ο άγνωστος Χ που λέμε. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ωμέγα. Ένα το ωμέγα, μία και η λέξη με τον αριθμό 5 και αυλαβή. Σώα. Σωστά, παίρνεις 3 πόντους από τα σώα. Παίρνεις όμως και 3 πόντους από τη συμπλήρωση της λέξης ΠΑΣ, συνοδευτικό των Ιωαννίνων, της ομάδας των Ιωαννίνων, ΠΑΣ Γιάννενα και φτάνει στους 35. Η Έλενά μου έχει μείνει σε αυτό το γρουσούζικο που δεν το θέλω καθόλου, 13. Με την κουζίνα τα πάμε καλά? Ναι. Η Έλενα το ξέρω, τα πάει άριστα, εσύ Λία? Καλά. Καλά, έτσι και έτσι. Όχι, μαγειρεύω τα πάντα. Ποιο είναι το καλύτερο που φτιάχνεις? Με κοτόπουλο πιο πολύ, ρύζι, με αλακρέμ, με κοτόπουλο και τέτοια. Ναι, αυτά τα εύκολα ξέρω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μοναδικό φωνήεν σε συστατικό της σαλάτας της καθαράς Δευτέρας.
Έλενα. Αλφα. Αλφα είναι. Ταραμάς. Ο ταραμάς, εμείς πάνω στη Θεσσαλονίκη τη λέμε αληθές, εσείς λέτε σαλάτες. Άντε, τώρα να πας να παραγγείλεις ταραμά. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα τα αλφα εκεί όμως για σένα, Έλενα. 2 τα αλφα, 4 οι λέξεις. 3, 9, 10 και 12. Το 12. Δυσέβρετος. Δυστυχώς έχασες την ευκαιρία να μειώσεις τη διαφορά με τη Λία, αλλά δεν έχεις χάσει ακόμα την ευκαιρία, Έλενά μου, να δηλώσεις την παρουσία σου στο δεύτερο γύρο και να είσαι η παίκτρια που θα πάμε μαζί στον τελικό. Τι σημαίνει αυτό? Να σλαμάρεις και να αποκαλύψεις ποιες είναι οι λέξεις που είναι κρυμμένες στον πίνακα, να πάρεις τους αντίστοιχους πόντους. Μπράβο! Θέλω έτσι με την ηρεμία που σε χαρακτηρίζει και με αυτό το... με αυτή τη σιγουριά, να πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιες είναι οι λέξεις που παραμένουν κρυμμένες στον πίνακα και θα σου δώσουν τους πόντους που χρειάζεσαι. 3, 9, 10 και 12, με ποια λέξη ξεκινάμε? Το 9. Είναι σόμπα. 9 λες ότι είναι η λέξη σόμπα. 4 βήματα μας χωρίζουν από ένα πετυχημένο σλαμ. Πάμε να δούμε λοιπόν αν είναι η λέξη σόμπα. Σωστά, υπάρχει και η pellet. Συνεχίζουμε. Το 10. Το 10. 9. 9. Λες ότι το γράμμα που συμπληρώνει αυτή τη λέξη είναι το π. Πάει κάπου αλλού το μυαλό σου. Τώρα όχι. Ξένια. Λέω, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσα. Γένια. Γιατί είναι σύμφωνα που δεν έχουμε παίξει ούτε για ερώτηση γράμματος. Πάμε να δούμε όμως, Ελένα μου, αν η λέξη πενιά είναι η λέξη που ψάχνουμε. Δυστυχώς ήταν η λέξη γενιά. Χάσμα χωρίζει τη μία από την άλλη και γένια να έλεγες βέβαια. Θα ήταν σωστό γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο τονισμός. Πάμε να δούμε και τις δύο λέξεις τις οποίες δεν φτάσαμε εκεί για να ολοκληρώσουμε το σλάμ μας. Στη λέξη με τον αριθμό 3 ήταν το άγημα στρατιωτικό που αποδίδει και τιμές. Και στη λέξη με τον αριθμό 12, σπάνιος, ο δυσέβρετος. Είχες την ευκαιρία να τους πάρεις εκείνους τους πόντους από το σπάνιο. Ναι. Δεν πειράζει, δεν θέλω να σε βλέπω. Δεν πειράζει. Απογοητευμένη. Δεν πειράζει καθόλου. Έχεις ήδη κερδίσει 300 ευρώ από το πρώτο σλαμ. Και έχεις όλα τα όμορφα στη ζωή σου να σε περιμένουν. Έλα να σου δώσω ένα γλυκό φιλί. Έχεις τώρα πολλές δουλειές, να οργανώσεις τη μετακόμιση, να αποχαιρετήσεις το αγόρι που φεύγει φαντάρος. Ναι. Να κάνεις τις φωτογραφίες σου για το Instagram, αμερικάνικη κουζίνα εκεί για το blog, άλλο. Να πάρω πτυχίο ως παιδαγωγός. Τι άλλο, να κοιμάσαι και λίγο ρε κορίτσι μου και να τρως και να πηγαίνεις και το φούρνο. Είσαι πλήρως απασχολημένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κάμαρες. Πέρασα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν αποχαιρετήσουμε την Έλενα, θα αφήσουμε τη Λία να πάρει μια μεγάλη ανάσα για να μπει δυναμικά στο πρώτο τελικό, να σλαμάρει και να διεκδικήσει 1000 ευρώ. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δήλωσε συμμετοχή στο 212-212-5260 ή www.alphatv.gr / slam. Κάνε slam και κέρδισε. Η Λία είναι εδώ για να σλαμάρουμε, να καταφέρουμε να κερδίσουμε τον πίνακα και να πάρουμε τα 1000 ευρώ, να φύγεις. Με όλη μας την καρδιά θέλουμε να τα δώσουμε. Δεν ξέρεις πόσο θέλω να τα πάρεις. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι θέλω να τα παίρνουν. Τι σκοπεύεις να τα κάνεις? Ένα ταξίδι. Ταϊλάνδη. Πολύ ταξίδια. Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη γιατί θέλω να πάω εκτός Ευρώπης και είναι ένας πιο οικονομικός προορισμός και πολύ ωραίος, με παραλίες τα πάντα. Και λέω να πάω εκεί. Να σου πω, έχεις μπει, έχεις δει ξενοδοχεία, τα έχεις ψάξει όλα? Έχω δει εισιτήρια, ξενοδοχεία όχι και τόσο. Παραλίες, μέρη που θέλω να πάω εκεί. Αυτά. Και με ποιον θα πας? Με παρέα, με φίλους.
Μαύρη, όποιος έρθει, με έχουν έρθει μαζί. Κοίταξε να δεις, θα προσπαθήσεις να πας σε 5 τελικούς σλαμ, ναι, να κερδίσεις 5.000 ευρώ. Και να τα κάνω δώρο. Ναι, όχι σε όλους, αλλά σε ένα-δυο μπορείς να τα κάνεις με 5.000. Θα κάνει. Μ' αρέσει πολύ που σε βλέπω να χαμογελάς. Ευχαριστώ. Έτσι θέλω αποφασισμένα να πάμε για τον τελικό. Είσαι έτοιμη να πάρουμε τις θέσεις μας? Είμαι έτοιμη. Πάμε, Λία μου. Λία, πίσω σου βρίσκεται ο πίνακας του σλαμ, ο οποίος περιέχει 7 λέξεις που έχουν να κάνουν με μία κατηγορία, ένα θέμα. 8 αριθμοί, από το 1 μέχρι το 8, θέλω να μου διαλέξεις τους 5, ώστε τα γράμματα που κρύβονται σε καθέναν από αυτούς να πάρουν τη θέση τους στον πίνακα. Ωραία. Το 1. Το 1. Το 3. Το 3. Το 6. Το 6. Το 8. Το 8. Και το 2. Και το 2. Γιατί χαμογελάς? Γιατί ακούω ότι δεν ανοίξαν πολλά. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τόσο πολλά όσα θα ήθελα κι εγώ. 7 λέξεις. Κάθε λέξη που βρίσκεις σου δίνει 100 ευρώ. Αν βρίσκεις τις 7, τα 1000 ευρώ είναι δικά σου. Ο κόσμος από το σπίτι ήδη βλέπει την κατηγορία με την οποία σε πολύ λίγο εσύ θα παίξεις. Και θέλω να μου πεις, μένεις με τη μαμά? Και με τη μαμά και με τον μπαμπά. Και με τη μαμά και με τον μπαμπά. Αδέρφια? Έχω έναν αδερφό. Πόσο χρονών? Μικρότερος, 3 χρόνια. Τον έχετε κακομαθημένο, του τα έχετε όλα στο χέρι? Όχι, όχι, καλώς είμαι. Με τις δουλειές πώς θα πας στο σπίτι? Καλά, τις κάνω όλες. Πάντα? Όχι, όταν είναι η μαμά, φυσικά θα αφήσω τη μαμά για να μην πω στον οικοκυριό της. Από ευγένεια. Αλλά ναι, 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 αλλά άμα λείπει θα τα κάνω εγώ. Δηλαδή ξυπνάς το πρωί, θα κάνεις το δωμάτιό σου? Τα δικά μου, ναι. Τα υπόλοιπα όμως, μόνο άμα λείπει. Τι δεν σ' αρέσει καθόλου? Δεν μ' αρέσουν τα τζάμια, να πλύνω τζάμια. Και το σίδερο. Και το σίδερο, μόνο είναι ανάγκη. Έτσι. Έχεις άγχος? Εντάξει, λιγάκι. Δεν θέλω να έχεις άγχος. Η κατηγορία με την οποία παίζουμε σήμερα είναι οι ηλεκτρικές συσκευές. Mm-hmm. Έχεις 60 δευτερόλεπτα, καλή επιτυχία, ο χρόνος σου αρχίζει τώρα. Το 5, κουζίνα. Σωστά, το 1, ψυγείο. 200 ευρώ. Το 2, πλυντήριο. Σωστό, 300 ευρώ. Το 6, μίξερ. 400 ευρώ. Μπράβο, Λία. Πάμε δυνατά. Το 7, το 4, 30 δευτερόλεπτα. Πάμε, πες πράγματα. 3, πάμε, πες λέξεις. Το 7 εκεί. Πάλεψε το, μην τα αφήνεις. Το 3 τηλεόραση. Όχι, πάνε στο 7. 5 δευτερόλεπτα μείνανε, πες κάτι. Δεν μου έρχεται. Τέλος χρόνου, 400 ευρώ για σένα, Λία. Δεν είναι καθόλου άσχημα για την πρώτη σου φορά. Γιατί να λίγο το άγχος, το καταλαβαίνω, λίγο να εξοικειωθούμε με τον πίνακα, λίγο να δούμε τις λέξεις. Πάμε να δούμε ποιες δεν βρήκαμε. Στον αριθμό 3 ήταν δύσκολο να το βρεις γιατί δεν είχαμε κανένα γράμμα μέσα στη λέξη. Ήταν ο βραστήρας. Στον αριθμό 4, η σκούπα. Τη βάζεις? Ναι, είδες. Αλλά την προσπαθώ να διαγράψω το μυαλό, να μην τη θυμάμαι. Στον αριθμό 7. Τέσσερα. Έτσι. Και σου έλεγα πάνε στο 7. Πάνε στο 7, έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, ένα δυνατό χειροκρότημα για τη Λία. Γιατί έκανες ένα πολύ καλό ποδαρικό στο σλαμ. 400 ευρώ δεν είναι άσχημα για αρχή. Και θα έρθουμε στον επόμενο τελικό να πάμε για τα επόμενα 1000 ευρώ. Μακάρι. Μακάρι, θα το πιστέψουμε, θα το διεκδικήσουμε και θα το κατακτήσουμε. Έτσι, έτσι. Ελπίζουμε να σλαμάρετε κι εσείς από το σπίτι και γιατί όχι να έρθετε να σλαμάρουμε και εδώ μαζί στο στούντιο. Με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ούτε το θυμάσαι?
Και μείνα στον Άσο. Όχι στον Άσο το όνομα. Και μείνα εδώ, ξέρω το άλλο. Α, εσύ ξέρεις το του Ρόγκου. Πάμε στον πίνακα όμως να δούμε πόσα είναι τα σίγμα εκεί για σένα, Λία μου. Ένα το σίγμα, δύο λέξεις, τρία και εννιά. Με ποια λέξη θες να παίξουμε? Με την τρία. Διακριτικό σήμα αριστοκρατών. Τέλος χρόνου, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Μπορεί στην συνέχεια, επειδή θα συμπληρωθούν και άλλα γράμματα στη λέξη, να γίνει λίγο πιο εύκολο και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να αποκτήσουμε τους πόντους που βρίσκονται πίσω από αυτή τη λέξη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε αυτή την κατεύθυνση του σχολείου ανήκουν τα μαθηματικά. Το τελευταίο σύμφωνο. Λία. Ήτα. Σύμφωνο, Έλενα. Κάπα. Κάπα είναι θετική, θετική, πες άλλες δύο θυμασέ. Θεωρητική και θεωρητική. Σωστά, εσύ που πήγες? Θεωρητική. Θεωρητική. Θεωρητικά και πρακτικά πάμε στον πίνακα. Ένα το κάπα, τρία και οκτώ οι λέξεις που μπορούμε να παίξουμε, Έλενα. Οκτώ. Για οκτώ πόντους, είδος του το νεκταρίνι. Πορτοκάλι. Όχι, η λέξη γίνεται γκρι. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποιο γράμμα παίρνει μέρος όσο και το σίγμα στη συνάντηση κορυφής? Λία. Το νι. Όχι. Έλα Γιάννη. Το ήτα. Το ήτα. Πολύ σωστά Γιάννη μου. Πάμε να δούμε με ποια λέξη θες να παίξουμε. Δύο στον πίνακα μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στο 3, στο 10 και στο 11. Στο 11. Νούμερο για τηλεφωνικά παράσιτα. Τέλος χρόνου, λέξη γίνεται γκρι, δεν μου ξεκινήσατε καλά, μου τα πάτε καλά με τα γράμματα, λίγο στον πίνακα, σας έχει τρομάξει? Ναι. Καλώς είναι, πόντους δίνει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση μουσικής. Διπλό σύμφωνο σε σκοτσέζικο μουσικό όργανο. Λία. Δέλτα. Όχι. Τέλειο αυτό το μουσικό όργανο. Γιάννη. Χι. Όχι. Έλενα. Πι. Πι. Πολύ σωστά είναι το πι. Είναι τώρα αυτό το μουσικό όργανο. Περίμενε. Να το τονίσω κι εγώ λίγο σωστά. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις? Πίπιζα. Ναι, το ξέρω. Α, το ξέρεις, ε. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα πι. Ένα το πι, μία και η λέξη με τον αριθμό 1, Έλενα. Είναι χοιρινή ή μουσχαρίσια? Μπριζόλα. Μπριζόλα, σωστά, αυτό πόντι για σένα. Έτσι λοιπόν, στην αρχή του πρωτογύρου η Έλενα έχει περάσει μπροστά με 8 πόντους, ο Γιάννης και η Λία οι σημερινοί 2. Ναι, οι παίκτες μας δεν έχουν κάνει ακόμα την αρχή. Έχουμε ακόμα, ξέρετε πόσο. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δήλωσε συμμετοχή στο 212-212-5260 ή www.alphatv.gr/slam. Κάνε slam και κέρδισε. Δεν λείψαμε πολύ γιατί δεν θέλαμε να αφήσουμε σε αγωνία ούτε την Έλληνα, τον Γιάννη και τη Λία, αλλά ούτε και εσάς που μπορεί και εσείς να σλαμάρετε από το σπίτι προσπαθώντας να βρείτε ποιες είναι οι λέξεις που ψάχνουμε στον πίνακα, τα γράμματα και ούτω καθεξής. Ο Γιάννης λοιπόν είναι η ψυχή της παρέας, έτσι αυτοσυστήθηκες. Έτσι λέμε. Έτσι λένε οι άλλοι, εσύ? Οι άλλοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τους φτιάχνεις το κέφι, τους φτιάχνεις τη διάθεση, τους ανεβάζεις. Τους ανεβάζω όταν τους βλέπω και είναι down και την ίδια απέτηση έχω και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο όταν είμαι εγώ down. Το κάνουν οι άλλοι? Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Και άμα δεν το κάνουν, τι κάνεις μετά? Δεν το ξανακάνεις? Φεύγω. Φεύγεις μια και έξω? Πάω να πνίξω τον καημό μου αλλού. Λία. Λία που είναι κορίτσι των λουλουδιών, αλλά της αρέσει και παραδοσιακή ελληνική χορή. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Ο Ικαριώτικος. Δύσκολος, βρε Λία μου. Όχι, είναι πολύ εύκολος. Εύκολος είναι, θα μου δείξεις λίγο μετά Ικαριώτικο, γιατί τον έχω καημό να τον μάθω. Έχεις πάει στην Ικαρία? Ναι, πήγα φέτος. Συγκλονιστικά, μοναδικά. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλα πανηγύρια, φανταστικά. Χόρεψες? Βέβαια. Και η Έλενα, η τρίτη μας παίκτρια, που είναι για δεύτερο σλάμ εδώ, η οποία τη μουσική ακούσε, Έλενα? Κυρίως ξένη. Ποια είναι η αγαπημένη σου καλλιτέχνητα, καλλιτέχνης? Κυρίως ροκ ακούω και πιο παλιό. Όπως? Όπως Guns N' Roses, τόσο παλιά.
του 80, του 90 ίσως. Πάμε να συνεχίσουμε τον πρώτο μας γύρο με την επόμενη ερώτηση. Πρώτο σύμφωνο από τον πρώτο άντρα. Έλενα. Δέλτα. Είναι ο Αδάμ, πολύ σωστά Έλενα, ο Αδάμ και η Εύα. Πάμε στον πίνακα. Να δούμε πόσα τα δέλτα εκεί. Δύο τα δέλτα, τέσσερις λέξεις. Δύο, τέσσερα, οκτώ και έντεκα. Με ποια λέξη θες να παίξουμε? Το τέσσερα. Χιονιού, αλλά και βρώμης. Νυφάδα. Σωστά, έξι πόντια ακόμη για σένα. Τρως βρώμη, είσαι της υγιεινής διατροφής. Επόμενη ερώτηση αφορά την κουζίνα. Ποιο φωνή εν του αυγολέμονου δεν μπαίνει στην κοτόσουπα? Λία. Το Β. Όχι. Έλενα, φωνή εν. Έψιλον, πολύ σωστά. Φωνή εν ήταν Λία. Το πάτησες γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα έψιλον εκεί για σένα, Έλενα. Τέσσερα τα έψιλον, έξι, επτά, εννιά και έντεκα οι λέξεις. Ακούω. Το έξι. Χώρος για τα βρωμαχίες. Αρένα. Ακόμα πέντε πόντι για σένα. Έβγαζε 19. Γιάννη, Λία, τι συμβαίνει εκεί? Την αφήνετε να φύγει μπροστά και μετά θέλει πολύ τρέξιμο. Εσύ τρέχεις λίγο στο άλσος, αλλά και εδώ θέλει λίγο τρέξιμο. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν πολλά στο μουσείο της Madame Tussauds. Το σύμφωνο που λείπει, βλέπετε τη λέξη χωρίς το σύμφωνο που ψάχνουμε, Λία. Μη. Υπάρχουν πολλά. Ομοιώματα. Ομοιώματα, έχεις πάει? Κέρινα, όχι. Και εγώ δεν. Α, εγώ έχω πάει τώρα που το λες. Θα πάω και στον πίνακα. Ένα το μη, δύο λέξεις, τρία και επτά. Με την εφτά. Ο Πινόκιο, αλλά και ο Άβουλος. Τέλος χρόνου, δυστυχώς, Λία μου. Αλλά δεν έχουμε βρει τι είναι ο Πινόκιο αλλά και ο Άβουλος. Έχουμε πάρει όμως τους πρώτους πέντε πόντους στον πρώτο γύρο από τη συμπλήρωση της λέξης 0. Το νούμερο για τηλεφωνικά παράσιτα έχει υποθεί ο ορισμός πριν. Είναι αυτό που λέμε, δεν σε ακούω, πάρε το 0. Και οι πέντε αυτοί πόντοι έρχονται σε σένα, οπότε να ένας λόγος να χαμογελάσεις. Να ένας λόγος να αισθανθείς όμορφα, να ένας λόγος να μπεις δυναμικά και να δηλώσεις την παρουσία σου στον πρώτο γύρο. Ο Γιάννης, ο άντρας παρέας, ακόμα το σκέφτεται, αλλά έχεις ευκαιρίες πολλές. Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε και προσπαθώ κι εγώ. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν χαίρομαι πολύ, στα σύννεφα, μεσαίο γράμμα στη λέξη που συμπληρώνει την έκφραση. Γιάννη. Τάφ. Τι κάνεις όταν χαίρεσαι πολύ? Πετάω. Πετάς? Πετάω. Έτσι να πετάς πάντα και να χαίρεσαι πολύ. Πάμε στον πίνακα να πετάξουμε. Από πάνω μας το 0, 5 και 7, ένα το τάφ. Με ποια λέξη θες να παίξουμε? Με το 5. Κόκερ, διάσημος μουσικός. Τέλος χρόνου, χάσαμε και την ευκαιρία να πάρουμε τους πρώτους πόντους για σένα, Γιάννη, στον πρώτο γύρο. Δεν έχει καμία σημασία. Θέατρο πάμε. Βλέπετε θέατρο? Ναι. Τι βλέπεις, Ελένα? Στο Εθνικό πηγαίνω συνήθως. Α, βλέπεις παραστάσεις του Εθνικού. Ναι, και στην Αγγλία πηγαίνω πιο πολύ. Γιάννη, Λία, εσείς παραστάσεις εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Αλλά λίγες, όχι πολλές. Τι σ' αρέσει να βλέπεις? Κομμωδίες. Επιθεωρήσεις? Ναι, επιθεωρήσεις. Για να σε δω. Ένα δούμε. Πες κι εσύ. Το πρώτο φωνήεν της λέξης που λείπει σε ατάκα επιθεώρησης. Λία. Γιώτα. Σωστά, την ξέρεις την ατάκα. Πες και εσύ, Σύση. Του Μάρκου Ζεβερλή. Στην επιθεώρηση γελών λαβέ. Πάμε να δούμε στον πίνακα πόσα γιώτα θα βρούμε. Τέσσερα τα γιώτα, δύο, τρία, επτά και οκτώ. Με την οκτώ. Είδος του το νεκταρίνι. Ροδάκι. Πάρα πολύ σωστά, οκτώ πόντι έρχονται σε σένα. Και φτάνει στους 13, μειώνει τη διαφορά από την Έλενα που βρίσκεται στην πρώτη θέση και θέτει μια καλή υποψηφιότητα για να πάμε μαζί στο δεύτερο γύρο. Συνεχίζουμε. Τρίτο γράμμα σε εργαλείο που σκάβει και κουτσομπολεύει. Γιάννη. Αλφα. Όχι. Έλενα. Ύψιλον. Ύψιλον, αλλά εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά.
Με το κουτσομπολιό εννοώ. Καμία. Πάμε στο πίνακα να δούμε το φτιάρι, το ύψιλον. Μία φορά, μία και η λέξη με τον αριθμό 12, Έλενα. Το τρώει το άλογο. Άχυρα. Σωστά και με τρόμαξε, λέω, θα το πει. Πήγε το μυαλό σου στο σανό και λίγο κόλλησες. Ναι. Γιατί το ίδιο έπαθα κι εγώ. 5 πόντι για σένα και φτάνει στους 24. Ποιο είναι το δεύτερο γράμμα του δεύτερου συνθετικού στην υδατοσφαίριση? Λία. Τι. Πολύ σωστά, υδατοσφαίριση, το δεύτερο γράμμα του δεύτερου συνθετικού. Γιάννης το πατέρι δειλά. Πάμε στον πίνακα. Ένα το φι, δύο λέξεις για σένα, Λία μου. Με την 9. Οδηγεί λιμουζίνα. Σοφέρ. 5 πόντι για σένα. Και φτάνει στους 18. Πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλή. Έχεις βρει και το συγχρονισμό σου με τον μπάζερ. Για πρώτο σλάμ πετάς. Το φοβόμουν αυτό, ότι θα βρω το συγχρονισμό. Και φίλες, θα πάω με συγκάτοικο. Θα πας με συγκάτοικο και πώς το βλέπει αυτό ο Γιώργος? Δεν πειράζει, γιατί είναι εξαδερφός μου. Α, εντάξει, έτσι θα κοιμάται ήσυχος εκεί στη Θήβα, γιατί με τρόμαξες και εμένα. Λέω τώρα, φαντάρος ο Γιώργος. Και εσύ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, με την Έλενα και τη Λία είμαστε εδώ για να πάμε στο δεύτερο μας γύρο και φυσικά δεν μπορούμε να πάμε στο δεύτερο γύρο χωρίς να υποδεχτούμε αγαπημένα μου κορίτσια τον πίνακα. Τους κανόνες και τη διαδικασία νομίζω ότι τη γνωρίζετε. Καλή επιτυχία και στις δύο. Να είστε συγκεντρωμένες. Η ταχύτητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και πάμε στην πρώτη μας ερώτηση. Μεσαίο γράμμα στα αρχικά της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλείου Κρήτης. Έλα, Λία. Φι. Φι, γιατί το λέει διστακτικά. Σωστά είναι ο Φι. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα Φι εκεί, Λία μου. Δύο τα Φι, δύο και οι λέξεις. 6 και 7. Με ποια θες να παίξουμε? Ας πούμε την 7. Απόκτηση γνώσεων. Αφομοίωση. Μπράβο το κορίτσι, 9 πόντους σου δίνει η αφομοίωση. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το όνομα του πατέρα της γεωμετρίας που θυμίζει και υπουργό. Φωνήεν που υπάρχει δύο φορές. Έλενα. Εψιλόν. Εψιλόν είναι ο... Ευκλήδης. Ο Ευκλήδης θυμίζει τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τον ξέρεις, ε? Όλοι τον ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει να το μάθουμε για τα καλά. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα έψιλον εκεί για σένα. 2 τα έψιλον, 4 και 10 οι λέξεις που μπορούμε να παίξουμε. Τι 4. Μεγαρύφαλα στα νυχτερινά μαγαζιά. Παρτέρι. Αν τα μετρούσε καλύτερα δεν βγαίνουν ακριβώς τα γράμματα στο παρτέρι. Τέλος χρόνου, λάθος η λέξη, έγινε γκρι. Θυμηθείτε τον ορισμό, μην την πατήσουμε σαν το Γιάννη. Αν αποφασίσετε να κάνετε σλαμ, πρέπει χωρίς τη δική μου βοήθεια να αποκαλύψετε ποιες συγκεκριμένες λέξεις στον πίνακα και φυσικά να πάρετε τους αντίστοιχους πόντους. Ρήμα που χρησιμοποιείς όταν λες αντίο. Δεύτερο σύμφωνο. Λία. Χι. Χι, τι κάνεις όταν λες αντίο? Αποχαιρετώ. Το κάνεις συχνά στη ζωή σου? Εντάξει, όταν φεύγω... Όταν όχι πρέπει. Πολύ συχνά, όταν πρέπει. Όταν πρέπει, πρέπει να φεύγουμε. Συμφωνώ. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα χ εκεί για σένα. Ένα το χ, δύο οι λέξεις. 1 και 11. Σ' ακούω. Ας πούμε την 1. Είναι ο ύπνος με εφιάλτες. Ανήσυχος. 8 πόντι για σένα, σωστά. Φτάνει στους 17 πόντους. Η Έλενα ακόμα δεν έχει κάνει την αρχή. Μπορεί αυτή να είναι η αρχή, η επόμενη ερώτηση δηλαδή, Έλενα μου. Με ποιο γράμμα η πάστα γίνεται κόμωση? Λία. Με το ρο. Με το ρο γίνεται ράστα. Είναι και της μόδας τελευταία, το είδαμε πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα ρο για σένα εκεί. 1 το ρο, 1 και η λέξη, 12 τα δευτερόλεπτα. Μεγαρύφαλα στα νυχτερινά μαγαζιά. Πανέρι. Ακόμη 6 πόντι. Πας λίγο κανένα μπουζουκάκι? Βέβαια. Ε, βέβαια. Ποιος αρέσει πιο πολύ? Πολλά. Φέτος, πέρυσι βασικά, γιατί φέτος τώρα δεν έχω πάει ακόμα. Μ' άρεσαν πολλά. Όπως?
Μ' άρεσαν οι μέλισσες, μ' άρεσε ο αργυρός, μ' άρεσε ο σχοινάς. Σ' άρεσαν όλα που είχες παντού. Μ' αρέσεις, Ρελία, μπράβο, σε ζηλεύω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι ερώτηση μουσικής, κορίτσια μου. Φεύγει από το κουτί και προκύπτει μουσικό όργανο. Λία. Το κάπα. Το κάπα γίνεται ούτη μουσικό όργανο βυζαντινής προέλευσης που μοιάζει με λαούτο και πολύ ωραίο ήχο βγάζει, έχω να προσθέσω εγώ. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα είναι τα κάπα εκεί. Ένα το κάπα, μία η λέξη. Δεν είσαι μαρίνες. Σκάφος. Ακόμη έξι πόντι. Έλενα μου, την έχεις αφήσει και έχει φύγει αρκετά. 29 πόντους. Έχει η Λία, εσύ ακόμα δεν έχεις ξεκινήσει. Ναι. Τι έγινε, χάσαμε την επαφή μας με το... Χάσαμε λίγο. Βρες το σύντομα, βρες το γρήγορα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στην τηλεόραση γίνεται μάχη για αυτήν. Δεύτερο και τελευταίο φωνήεν. Λία. Εψιλόν. Όχι. Ήτα. Σωστά, στη λέξη τηλεθέαση, τη λέμε τώρα, είναι το δεύτερο και το τελευταίο φωνήν που είναι ίδιο, είναι το ήτα. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα τα ήτα. Ένα το ήτα, δύο οι λέξεις, τρία και έντεκα. Με ποια λέξη, Έλενα, θέλεις να παίξουμε και σκέψου καλά. Γιατί τώρα ένα λάθος μπορεί να σου στερήσει πόντους τους οποίους τους χρειάζεσαι. Έντεκα. Εντυπωσιακή των αλόγων. Τυχαίτε. Τι τρώνε τα άλογα άχυρο σε σένα. Εντυπωσιακή των... Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σλαμ. Ελπίζω να μου είστε καλά εσείς από το σπίτι. Να είστε καλά εσείς εδώ και να είναι καλά και οι τρεις μας παίκτες. Οι οποίοι σήμερα θα βάλουν τα δυνατά τους για να δούμε ποιος θα φτάσει στο τελικό. Η Έλενα, 300 ευρώ δικά σου, ο Γιάννης, Πανιονάρα και η Λία, ένα λουλούδι πραγματικό. Έλενα, 300 ευρώ από το πρώτο σλαμ ήδη είναι δικά σου. Ναι. Και πάμε σήμερα να διεκδικήσουμε τα επόμενα 1000. Μακάρι. Θέλω να μου πεις αν έχεις σκεφτεί, αν έχεις αρχίσει να οργανώνεις το ταξίδι σου, γιατί μου είπες ότι με αυτά τα χρήματα θα πας... Λονδίνο. Θα πάτε και θα ζήσετε στο Λονδίνο. Και θα ζήσουμε, ναι. Για να θυμηθεί και ο κόσμος που δεν μας ξέρει, έχεις ένα φούρνο οικογενειακό. Ναι. Στον οποίο μόνο το διαχειρίζεσαι ή ζυμώνεις, φτιάχνεις, ψήνεις. Δεν ζυμώνω, γιατί δεν παράγει ο φούρνος. Αχα. Τον διαχειρίζομαι κυρίως και δουλεύω εκεί. Η πιο ωραία τάκα που έχεις ακούσει όταν έρχεται κάποιος να ψωνίσει, γιατί είσαι μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Ποια είναι, σου λένε κάτι. Το κλασικό. Ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας. Α! Διαθέτεις ένα blog. Στο συγκεκριμένο blog ανεβάζεις πράγματα που έχουν να κάνουν με μαγειρική, με κουζίνα, που αφορούν το φούρνο, ταξίδια. Πες μας λίγο. Το blog ανεβάζω μόνο ταξίδια. Mm-hmm. Είναι μόνο ταξιδιωτικό. Του εξωτερικού και όλα ταξίδια. Στα social media ασχολούμαι πιο πολύ με το φαγητό και τις εξόδους και εστιατόρια και τέτοια πράγματα. Δηλαδή πόσες φορές τη μέρα, πόσα post κάνεις στο Instagram? Όχι πάνω από ένα την ημέρα. Ένα στις δύο μέρες συνήθως. Λίγο και καλό. Λίγο και καλό. Όπως είσαι ακριβώς και στο slam, πα σιγά σιγά με στρατηγική συγκεντρωμένη Γιάννη, δεν θα περάσει εύκολα. Δεν πιστεύω να πιστεύεις. Να πιστεύεις κάτι τέτοιο, ότι θα είναι εύκολη η σημερινή σου αποστολή. Το ξέρω. Ανάμεσα σε δύο κούκλες. Ξέρω, θα προσπαθήσω πάντως. Ο Γιάννης λοιπόν ασχολείται με το παγωτό και σένα που λένε ζαχαροπλάστης, ήταν ο πατέρας σου. Όχι, απλώς έτσι προέκυψε το παγωτό. Ξεκίνησα να πάω ένα καλοκαιράκι να βγάλω κάποια λεφτά για να πάω μικρός να πάω διακοπές. Και μείναμε 4 χρόνια εκεί. Όλα τα ωραία πράγματα κάπως έτσι τυχαία ξεκινάνε. Τώρα τρως παγωτά. Βέβαια. Τώρα θα έχω πίσω στο φορτηγό και ούτε καν μου έρχεται. Τώρα γυμναστική βλέπω. Ο δικέφαλος καλά κρατεί, όμως εδώ... Λίγο τρεξιματάκι. Τώρα το χειμώνα που δουλεύουμε λιγότερες μέρες. Στο άλσος και όλα καλά. Λίγο τρεξιματάκι στο άλσος, καθόλου με τις μηχανές. Γιατί είναι η μεγάλη σου αδυναμία, μαθαίνω. Έτσι ακριβώς. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Ποιο είναι το πιο μακρινό ταξίδι που έχεις κάνει με τη μηχανή? Έχω φτάσει μέχρι
Λιτόφορο. Λιτόφορο πάνω στα μέρη μου στην Κατερίνη εκεί πέρα. Μάλιστα. Λία μου, καλώς ήρθες στο Σλαμ. Είσαι και εσύ μια κούκλα, θα μπορούσα να σε σκεφτώ. Θα μπορούσα να σκεφτώ για σένα κάτι σαν λουλούδι να σε βάλω στο μυαλό μου. Γιατί είσαι και του επαγγέλματος, οπότε από λουλούδια ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, όχι πάρα πολύ καλά, καλά, εντάξει. Είσαι γεωπόνος, εργάζεσαι πάνω στο αντικείμενο. Σε ένα φυτόριο. Στην περιοχή μου, στο Μαραθώνα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι? Ο ήλιος. Ηλίανθος. Και πες μας και ένα μυστικό, γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δυστυχώς θέλω τόσο πολύ να τα φροντίσω, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει τελευταία στιγμή και δεν τα καταφέρνω. Δεν υπάρχει μυστικό, είναι καλό πότισμα όταν πρέπει να μην ξεραθούν και όχι πολύ πότισμα να μην σαπίσουν. Αυτό. Αυτό που λένε να τους μιλάς. Εντάξει το. Εξαρτάται. Μίλετε, δεν ξέρω. Είναι ενέργεια, αλλά εντάξει, δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Μαζεύεστε με τους φίλους σου λοιπόν τα βραδάκια στο σπίτι και κάνετε game night. Ναι, ναι, ναι. Και κερδίζεις. Τραπέζια, χαρτιά, όλα. Τα οργανώνεις και όλες αυτά τα βράδια. Συνήθως τα οργανώνει μια φίλη μου πιο πολύ. Καλύτερα. Που το θέλει πιο πολύ, της αρέσει. Και πάω και τα βρίσκω έτοιμα. Και τα μαζεύει κιόλας μετά, τα πλύνει, τα καθαρίζει, οπότε έχεις το κεφαλάκι σου ίσο. Εδώ δεν έχουμε τέτοια. Εδώ έχουμε ωραία πράγματα. Εδώ ο πιο γρήγορος, ο πιο τυχερός και ο πιο ικανός παίκτης είναι αυτός που θα πάει στο τελικό και θα διεκδικήσει 1000 ευρώ. Ο παίκτης θα πάει στο τελικό, εμείς θα πάμε στον πρώτο γύρο. Έλενα, Γιάννη και Λία. Όλοι μαζί θα υποδεχτούμε και θα καλωσορίσουμε τον πίνακα του Σλαμ. Άντως ο πίνακας του Σλαμ, ο οποίος περιμένει να γεμίσει γράμματα, τα οποία εσείς θα βρείτε μετά από μία δική μου ερώτηση. Να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι, γιατί το Σλαμ κρύβει μερικές παγίδες στις ερωτήσεις του. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Έμεινα σε αυτόν ή τον κρύβω στο μανίκι μου? Ένα γράμμα, δύο φορές. Λία. Σίγμα. Σίγμα είναι... Άσος. Ο Άσος, υπάρχει και τραγούδι. Ό,τι φοβάσαι όμως, τι πρέπει να το κάνεις. Να το ξεπερνάς. Γιάννη μου, αν είχα καμπανάκι, θα το χτυπούσα τώρα. Διότι αυτή τη στιγμή οι λέξεις που παραμένουν κρυμμένες στον πίνακα μπορούν να σε φέρουν στο δεύτερο γύρο. Μπορείς δηλαδή να σλαμάρεις, να αποκαλύψεις ποιες είναι αυτές οι λέξεις. Στις περισσότερες έχουν ακουστεί και οι ορισμοί και να πάρεις 31 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσεις και στο δεύτερο γύρο. Τολμάς να ρισκάρεις? Θα ρισκάρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αν θέλεις, πάτα το. Μπράβο, Γιάννη. Γιάννη μου, πάμε μαζί. 5 οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα, 31 πόντους θα σου φέρουνε. Με ποια θες να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσω με το 10. Το 10. Οροφή. Οροφή, λέει ο Γιάννης, ήταν μια λέξη που δεν είχαμε ακούσει στον ορισμό, δεν ξαναπαίξαμε για αυτήν καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου. Πάμε να δούμε λοιπόν αν στον αριθμό 10 είναι η λέξη οροφή. Σωστά, το ταβάνι αλλιώς. Με ποια συνεχίζουμε? Με το 3 να πω. Τη λέξη στον αριθμό 3. Νικόσιμο. Θυμάσαι τον ορισμό? Τον έχουμε δώσει, έχει ακουστεί. Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Καθόλου. Το νικόσιμο τι είναι? Το σήμα της νίκης. Μάλλον. Άλλο κάτι που πάει το μυαλό σου θα μπορούσε να είναι εκεί? Πάμε λοιπόν, Γιάννη μου, να δούμε αν η λέξη στον αριθμό 3 είναι η λέξη νικόσιμο. Δυστυχώς ήταν η λέξη οικόσιμο, διακριτικό σήμα αριστοκρατών. Αυτό ήταν ο ορισμός. Είχε υποθεί, αλλά δεν το συγκράτησες. Όχι. Γι' αυτό λέω εγώ να συγκρατείτε και τους ορισμούς. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες λέξεις που δεν έχουν αποκαλυφθεί στον πίνακα. Στη λέξη με τον αριθμό 2... ήταν η λέξη ρόδινο, αλλιώς το τριανταφυλλί χρώμα. Στη λέξη με τον αριθμό 5, Τζο Κόκερ, διάσημος μουσικός.
και στη λέξη με τον αριθμό 7 που παίξαμε για αυτήν και δεν τη βρήκαμε ήταν η Μαριονέτα, ο Πινόκιο αλλά και ο Άβουλος. Οι πόντοι αυτοί που δεν κατάφερες να πάρεις πάνε εξίσου στην Έλενα και στη Λία. Άρα λοιπόν η Έλενα περνάει μπροστά με 50, η Λία λίγο πιο πίσω με 44. Κάνουμε το δεύτερο γύρο φιλικό και γυναικείο. Έλα εδώ να σου δώσω ένα φιλί. Ένα ωραίο φιλί. Μην το βγάζεις, έλα με αυτό. Έλα. Ο Γιάννης μας αποχαιρετά. Θα πάρει τη μηχανή. Πάγωσα σε κάποιες ερωτήσεις. Κάποιες εσύ ήξερα, δεν μπορούσα να συγχρονίσω το χέρι μου με τον μπάζερ. Θέλω το επόμενο ταξίδι που θα πας με τις μηχανές και τους φίλους σου να είναι προς τα... προς τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ποτέ. Έχω πάει. Και το έχω δηλαδή. Στόχο. Το έχω στόχο να πάω. Το έχω πει στα παιδιά και αναμένω. Να πάτε και να φάτε και τριγωνάκια, κουλουράκια και μπουγατσούλες και τα πάντα όλα. Όλα τα καλά εδέσματα και. Και να γνωρίσω και την κουλτούρα την ωραία εκεί. Έτσι. Γιατί είναι όλοι. Και δεν μου φέρεις και λίγο παγωτό. Όχι. Με αυτά και με αυτά. Επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσεσαι, και εγώ επιφυλάσσομαι. Ο Γιάννης λοιπόν φεύγει, αλλά η Έλενα και η Λία είναι εδώ για να πάνε στο δεύτερο γύρο για να δούμε ποια από τις δύο θα φτάσει στο σημερινό τελικό και θα κάνει δικά της 1000 ευρώ. Εδώ είμαστε, δεν σας αφήσαμε να πάρετε καθόλου ανάσα γιατί επιστρέψαμε δυναμικά και με ένα μεγάλο χαμόγελο από τα δύο μας κορίτσια γιατί είναι έτοιμες να βάλουν τα δυνατά τους, να κερδίσουν τους πόντους στο δεύτερο γύρο και να δούμε ποια θα πάει στο σημερινό τελικό. Η Λία και η Έλενα, η Έλενα και η Λία, η Λία είναι πρώτη φορά μαζί μας. Παίζεις μπάσκετ? Όχι, έπαιζα πριν χρόνια. Πόσα χρόνια πριν? 15, 10, 15, όταν πήγαινα γυμνάσιο. Σε ποια ομάδα έπαιζες? Του χωριού, αναγέννηση γραμματικού. Εκεί στο γραμματικό. Και μετά πώς σταμάτησες, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα, γυμνάζει όλο το σώμα. Γιατί μετά πέσαν πολλά. Φροντιστήρια, αγγλικά, γερμανικά, είχα πολλά, δεν προλάβαινα. Πας γυμναστήριο όμως, κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει. Όποτε μπορούμε. Έτσι. Όχι και μανιακά. Όχι γυμναστήριο, γυμναστήριο. Μας κάνει γυμνάστρια. Σε σπίτι, με όργανα και τέτοια, γιατί αλλιώς. Εσύ, Έλενα μου, ασχολείσαι, κάνεις κάτι, αθλείσαι, σου αρέσει κάποιο. Γυμναστήριο πηγαίνω και κάνω πιλάτες. Ωραίο το πιλάτες. Πολύ. Πολύ ωραίο το πιλάτες. Πολύ. Άλλο σου αρέσει κάποιο σπορ, κάποιο χόμπι? Ναι, χόμπι, πηγαίνω πολύ κινηματογράφο. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Τώρα ασχολούμαι με τη μετακόμιση, οπότε τα υπόλοιπα έχουν μπει στην άκρη. Μετακόμιση πού? Μετακόμιση, αλλά το σπίτι, επειδή φεύγει φαντάρος το αγόρι και... Αν θα πάρεις ένα πιο μικρό ή πιο μεγάλο να χωράει.